Το παιχνίδι έχει τελειώσει στο Πάρκο του Λαού. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Μιαούλη Φίλων, τον Βασίλη τον Βούλγαρη. Βασίλη, μια τρίτη ήταν σερή για τον Μιαούλη, που βέβαια όμως δεν τον απομακρύνει από το στόχο του. Είναι τρεις ήττες σε ντέρμπι. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και την ατμόσφαιρα που ήταν στο γήπεδο. Πολλοί περίμεναν κακά πράγματα, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό το σημείο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κέρδισε σήμερα. Όχι, Μανώλη, εντάξει, τα παιδιά, ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τη φιλοξενία, την προποντίδα. Όντως, είχε δυναμιστεί η ατμόσφαιρα, όχι από τις ομάδες, από τα εξοδικητικά και τους παράγοντες. Κάποια στιγμή, όταν κάναμε μία δήλωση στο προηγούμενο παιχνίδι για τον αγώνα που είχε του πρώτου γύρου με την προποντίδα, σου κάνει μία δήλωση ότι δυστυχώς θα μπούμε σε ένα πρωτάθλημα με στημένη τράπουλα, με σημαδεμένη τράπουλα. Και αυτό επαληθεύτηκε σήμερα. Η ομάδα μου είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που μπορούσε να έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Έχασε από τέσσερις συγκεκριμένες ευκαιρίες σημαντικές και βρέθηκε να χάνει με πέναλτι στο 45. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω για τη διαιτησία, τα είδατε όλοι εδώ, όλοι φώναζαν απ' έξω. Εγώ πήρα την απόφαση ότι δεν αξίζει τον κόπο να συνεχίσω πλέον σε αυτό το πρωτάθλημα. Σαν πρόεδρος θα παραιτηθώ. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Άλλαξε η Επιτροπή Διαιτησίας, αλλά τα σκεμμένα λάθη κατά του Μιαούλη γίνονται πράξη. Κι άλλωστε επαληθεύονται αυτά που κυκλοφορούν στην ποδοσφαιρική πιάτσα, ότι ο Μιαούλης ό,τι για να κάνει, πρωτάθλημα δεν παίρνει. Και το έχουν πει διαιτητές σε παίχτες δικούς μου. Και άμα θέλετε, μπορώ να σας πω και ονόματα. Εδώ που φτάσαμε πλέον, δεν υπάρχει άλλη λύση. Εγώ σκέφτομαι στο συμβούλιο τώρα που θα κάνω με τα παιδιά, γιατί κάλεσα συμβούλιο απόψε, να τους δώσω την παρέτησή μου, εάν θέλουμε να αποσύρουμε και την ομάδα από το πρωτάθλημα. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, τι πέσαν όλοι πάνω στο Μιαούλη, τους πονάει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Απαράδεκτες οι διαιτησίες. Απαράδεκτος ο Κυρίκος. Τα παιδιά εδώ πήραν το αποτέλεσμα, μαγκιά τους, ωραία η μπάλα τους. Ο πρόεδρος μια χαρά, δεν δημιουργήθηκε κανένα θέμα, αλλά δεν μπορούμε εμείς να ματώνουμε για το ποδόσφαιρο και να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεκδίκητοι. Και να παίρνουν τη σφυρίχτρα, αυτοί είναι που πληρώνονται, αυτοί είναι που ματώνουμε τα σωματεία για να πληρώνουμε αυτούς. Λοιπόν, λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πολύ, Μανώλη. Αυτό έχω να πω, δεν θέλω κάτι άλλο. Να πρυτανεύσει, όχι λογική. Δεν υπάρχει λογική, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί, το είδατε όλοι σήμερα, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι απαράδεκτοι και δεν θέλουν το Μιαούλη. Δεν θέλουν. Του πονάει. Ας βγάλουν λοιπόν αυτά που κυκλοφορούν, την Κάριστο που είναι χορηγός. Και ξέρουν που είναι χορηγός, τα έχουμε ξαναπεί. Και άμα δεν τα ξαναλέω, πιστεύω ότι είναι χορηγός του ΕΨΕ. Λοιπόν, λυπάμαι πολύ.